Σύμφωνα με νέα έρευνα, η επιφάνεια του εσωτερικού πυρήνα της Γης ενδέχεται να μεταβάλλεται ως προς το σχήμα. Η έρευνα ανέλυσε σεισμικά κύματα που διέσχισαν το όριο του εσωτερικού πυρήνα της Γης σε βάθος 5.150 χιλιόμετρων. Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι, ακόμη και όταν ο πυρήνας βρισκόταν σε θέση που είχε ήδη παρατηρηθεί στο παρελθόν, συχνά καταγράφονταν λεπτές, σχεδόν ανεπαίσθητες διαφορές. Αυτές οι διαφορές υποδεικνύουν ότι η επιφάνεια του εσωτερικού πυρήνα, παρόλο που είναι συμπαγής, μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Ο εξωτερικός πυρήνας της Γης αποτελείται από λιωμένο μέταλλο, κυρίως σίδηρο και νικέλιο, και λειτουργεί ως προστατευτική ασπίδα για τον συμπαγή εσωτερικό πυρήνα. Κάθε χρόνο, ένα μικρό μέρος του υγρού εξωτερικού πυρήνα κρυσταλώνεται, προσθέτοντας υλικό στον στερεό εσωτερικό πυρήνα. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην αργή αλλά σταθερή ανάπτυξή του, με ρυθμό περίπου ενός χιλιοστού ανά έτος. Στο όριο μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού πυρήνα, ο εσωτερικός πυρήνας βρίσκεται ακριβώς στο σημείο τήξης του. Αν και είναι στερεός, δεν είναι απόλυτα άκαμπτος. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί φαίνεται να παραμορφώνεται ελαφρώς, όπως υποδεικνύει η νέα μελέτη. Ωστόσο, η ακριβής εκτίμηση των διαστάσεων αυτών των μεταβολών παραμένει πρόκληση, όπως εξήγησε ο επικεφαλής της μελέτης. Σε μια προηγούμενη μελέτη που δημοσιεύθηκε από την ομάδα, αποκαλύφθηκε ότι ο εσωτερικός πυρήνας της Γης δεν περιστρέφεται με σταθερό ρυθμό. Μέχρι περίπου το 2010, περιστρεφόταν ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Ωστόσο, από τότε άρχισε να επιβραδύνεται, με αποτέλεσμα τώρα να καθυστερεί σε σχέση με την υπόλοιπη περιστροφή της Γης.